Καλή εβδομάδα βέβαια να έχετε. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και εύχομαι μόνο υγεία. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, να έχουμε την υγεία μας. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν τα θέλουμε βέβαια, κύριε Πιτσεκάκη, για να είμαστε καλά, γιατί μαζί με την υγεία και επειδή εσείς θα ζητήσετε την ψήφο και των δημοτών από το Μαλεβίζη, υποψήφιος δήμαρχος θα είστε, φαντάζομαι ότι μαζί με το υγεία και το καλημέρα όλο και περισσότερα πράγματα για να είναι καλύτερη η καθημερινότητά μας, ότι ζητάμε εμείς ως πολίτες και ότι ήδη πρέπει να σας ζητούν και οι ίδιοι εκεί οι συμπολίτες σας, έτσι, οι συνδημότες σας μάλλον. Ο κόσμος άμα έχει την υγειά του, έχει όρεξη να ασχοληθεί με πολλά πράγματα, άμα δεν έχει την υγειά του, δεν έχει όρεξη για τίποτα. Ευτυχώς όλα να είναι καλά. Γιατί αλήθεια το αποφασίσατε αυτό, δηλαδή να ζητήσετε την ψήφο για το Δήμο Μαλεβιζίου? Γιατί είμαι σε μια ηλικία που μπορώ να δώσω πράγματα. Είμαι σε μια ηλικία που μπορώ να φτιάξω πράγματα για όλους εμάς, για τα παιδιά μας. Και αυτός είναι ο συγκεκριμένος λόγος, δηλαδή, που μπήκα και μπροστά με συνεργασία ευθύνης, με ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο, με ανθρώπους με πραγματικά όραμα, με αγάπη για τον τόπο. Ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ, δηλαδή έχουν τελέσει στο Δήμο Μαλεβιζίου και με επιτυχία. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εγώ, για κάποιο λόγο ανησυχήσανε, ρε παιδί μου. Τα πράγματα δεν θα πηγαίνανε και τόσο και δεν πάνε και τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Και αυτός είναι ο λόγος που είπα να μπω και εγώ μπροστά να βοηθήσω λίγο τον τόπο μου. Γιατί μ' αρέσει ο τόπος μου, τον αγαπώ. Είναι παράδεισος αυτός ο τόπος που ζούμε εμείς. Και δεν πρέπει να έχει αυτή την κακομοιριά. Δεν γίνεται. Μ' αρέσει ο τόπος μου και τον αγαπώ. Να δώσω και να φτιάξω πράγματα. Να μην έχει αυτή την κακομοιριά. Δεν θα ρωτήσω τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει και γιατί έτσι το αποφασίσατε όπως το λέτε, για να σας πάω κατευθείαν σε αυτό το οποίο έχετε εσείς ως όραμα, αλλά τι είναι αυτό που σας πόνεσε, σας πονάει στην καθημερινότητά σας, εσάς και τους υπολείπους, για να μπείτε να διεκδικήσετε το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι σας πονάει περισσότερο, κύριε Πιτσεκάκη? Αυτό που είπες, η καθημερινότητα. Το πιο σοβαρό πράγμα στον πολίτη είναι να σηκωθεί το πρωί, να βλέπει καθαρούς δρόμους. Να βλέπει να μην πηγαίνουν νερά στράφη και δρόμους πέρα από δε. Να είναι, ξέρεις, κάποια πράγματα είναι εφανές και να θέμε να τα κρύψουμε, δεν κρύβονται. Είτε καλά είναι είτε κακά. Αυτά όλα, δηλαδή δεν γίνεται τέτοιο παραλιακό μέτωπο όπως βλέπετε η Αμουδάρα, το κόσμημα του γαζίου, να μην έχει καμία επικοινωνία με το γάζι. Καμία. Άλλο μέρος το ένα, άλλο μέρος το άλλο. Δεν γίνεται αυτή η παραλία 10 χιλιόμετρων που είναι 8 χιλιόμετρα 9, να μην έχει ένα πεζόδρομο, ένα ποδηλατόδρομο, να μπορεί μια γυναίκα με το καρότσι να κατέβει, να περπατήσει εκεί, να μπορεί να έχει πρόσβαση στη θάλασσα, αν δεν πας σε μαγαζί, αν δεν πας σε ξενοδοχείο. Τι πρόσβαση μπορεί να έχει σε αυτό το σημείο? Πώς μπορεί να πας εκεί? Όλα αυτά είναι ίδρυυση παντού. Έχουμε τόσο νερό και χάνεται παντού. Να μην έχουμε νερά σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνει, με την ξηρασία που συμβαίνει και με όλα αυτά. Έπρεπε να δούμε όλοι τι θα γίνει. Να γνιαστούμε όλοι για τον τόπο μας, για το καλό του τόπου. Δεν είναι μόνο ότι ξέρεις κάτι, αυτό το κομμάτι το αποφάσισα εγώ, το είδα μόνο εγώ. Πολλοίς κόσμος έχει πλησιάσει για όλο αυτό. Και γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ, όλα αυτά να τα αντιμετωπίσω και να τα φτιάξω όπως έφτιαξα πράγματα για την οικογένειά μου και δόξα σε ο Θεός είναι όλα καλά. Το ίδιο θέλω να κάνω και για όλες τις οικογένειες όπου μπορώ. Να φτιάξω ό,τι μπορώ.
πατέρας, πολυτεκνός, με μια πολύ μεγάλη οικογένεια, μια πετυχημένη οικογένεια, με παιδιά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αν δεν κάνω λάθος κύριε Πιτσικάκη, έτσι και για τον κόσμο που ενδεχόμενα σας μαθαίνει, σας ακούει πρώτη φορά σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει, δουλεύει στην καθημερινότητά του, ξέρει τι σημαίνει μόχθος, έτσι. Ακριβώς. Μα και η οικογένεια και όλα για να πάνε μπροστά. Και τα παιδιά μας ακούω. Το κάθε παιδί δεν πετυχαίνει αν δεν είσαι από πάνω του έστω τον καιρό που πρέπει. Να του πεις, δεν είναι αυτός ο δρόμος που παίρνεις καλός εδώ. Να το πιέσεις λίγο στο μάθημα. Να ασχοληθείς λίγο μαζί του. Δηλαδή δεν παίρνουν πτυχία έτσι τα παιδιά ότι ένα πρωί σηκώθηκε και έγινε, ξέρω εγώ πως, ή μια μου κόρη τέλειωσε αρχαιολόγος, η άλλη είναι δικηγόρος στο τρίτο έτος νομικής. Και δόξα τω Θεώ όλα καλά. Αν ο κάθενας από εμάς, αν τον αφήσεις έρμεο μόνο του, δεν θα κάνει πολλά πράγματα σε μια ηλικία τέτοια. Όταν όμως λίγο-λίγο ασχοληθείς, λίγο-λίγο πεις έλα το καμάρι μου, πάμε λίγο, αυτό, μάθε το, προχώρα το, μην το αφήσεις. Πρέπει να γίνεις κάτι στη ζωή σου. Το ζόρα και μπει σε μια διαδικασία του πρώτου. Και μπει στη διαδικασία ότι είναι ο καλύτερος. Και μπει στη διαδικασία τον θαυμάσεις και λίγο. Ξέρεις, δεν θέλει πολύ αυτό. Όλα είναι αγώνα. Τύχη είναι μόνο να μην αρρωστήσουμε. Αν δεν αγωνιστείς σήμερα, αν δεν κοπιάσεις, πράγματα δεν γίνονται. Τα απλά τα οποία θα έλεγε κάποιος σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δήμο Μαλεβιζίου, δηλαδή τους δρόμους, το δίκτυο, το νερό, τα δίκτυα του νερού, τα προβλήματα που υπάρχουν, η εκμετάλλευση του παραλιακού μετόπου, θα έλεγε κάποιος ότι αυτά θα λύνονταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Μην ξεχνάμε ότι είσαστε και τουριστικός και ορεινός δήμος, και αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ξέρετε η παραλία δεν έχει σχέση με το γάζι που σας πονάει, δεν ξέρω αν αυτό επεκτείνεται και στα υπόλοιπα του ορεινού Δήμου Μαλεβιζίου, διότι όλο αυτό είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει μαζί να τα δουν, να τα έβλεπαν και όλοι μαζί να τα δείτε. Τι θα αλλάξει εφόσον εκλεγείτε και πώς θα το πάτε, κύριε Πιτσικάκη, έτσι για να δούμε λίγο παραπάνω αυτούς τους στόχους που έχετε βάσει αυτών που σας ζητάνε και οι δημότες. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν, για να αλλάξει, το πιο σοβαρό κομμάτι είναι το πολεοδομικό. Όταν δεν αλλάξει αυτό, να μπει σε σχέδιο πόλεως και να μπει η αμουδάρα, το θαλικάκι, το γάζι, όλο αυτό να μπει σε μια διαδικασία, πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Για να αλλάξουν πρέπει να έχουμε σχέδιο πόλεως. Το πιο βασικό κομμάτι είναι αυτό. Από εκεί ξεκινάμε δηλαδή. Και μετά το ορεινό Μαλεβίζι είναι ένα πανέμορφο μέρος, όπου και να πας. Θες να πας από το Πιτάκι, Αστυράκι, Κρουσόνα, Κύλισο, όλα τα χωριά είναι πραγματικά που μπορείς να πας έτσι σαν τουρίστας, να δεις μέρη και να πεις παιδιά τι γίνεται εδώ. Όπως το Καμαράκι έχω πάει 2-3 φορές, εκεί είναι όνειρο. Όλα όμως αυτά πρέπει επιχειρηματικά να δεις πώς θα τα κάνεις με τους ξενοδόχους, με τους πράκτορες, με όλους αυτούς. Παιδιά, φτιάξτε προορισμούς. Αλλά για να φτιάξουν οι προορισμοί πρέπει να έχουν φτιαχτεί και μαγαζά σε αυτά τα χωριά. Να πάει κάποιος να βρει να φάει, να πάει κάποιος να βρει κάποιος να του μιλήσει. Δηλαδή όλα είναι μια αλυσίδα. Η αλυσίδα αυτή για να γίνει δεν γίνεται, ξέρεις, φτιάξαμε τον πρώτο κρίκο και τελευταίο σε λείπουν κρίκοι. Πρέπει να είναι όλα μια αλυσίδα και να ξέρει ο άλλος ότι θα κάνει μια πορεία. Θα φύγει από την αμουδάρα από τα ξενοδοχεία. Θα διοργανώνουν εκδρομές. Να πάει, ξέρω εγώ, να κάνει την πορεία να βγει μέχρι τα Ανώλια, να γυρίσει. Εσύ πρέπει να βρεις τρόπους πώς να πας στο κάθε χωριό. Τον τουρίστα πώς θα πας στο κάθε χωριό. Το κάθε πράγμα που θέλει. Χωρίς να κοπιάσουμε εμείς, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Δεν γίνεται. Και βέβαια αυτή η αλυσίδα και η τουριστική ανάπτυξη και η εκμετάλλευση του συγκεκριμένου προϊόντος μαζί με την παροχή υπηρεσιών, νέες θέσεις εργασίας οι οποίες μπορούν να ανοίξουν, θέσεις εργασίας με καλύτερες αμοιβές
οι οποίες υπάρχουν και μπορούν να διατηρηθούν. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι μέσα στην ίδια λυσίδα είναι, κύριε Πιτσεκάκη, έτσι. Όλα έχουν να κάνουν με όταν υπάρχει δουλειά. Ο κόσμος δουλεύει. Εσύ όμως πρέπει να ενεργοποιηθείς, να δεις πώς θα δημιουργήσεις θέσεις για όλους αυτούς. Δηλαδή εγώ αύριο το πρωί που είμαι ο Δήμαρχος, δεν θα κοιτάξω να βολέψω τους δικούς μου, επειδή έχω μια ομάδα καλή και την έβαλα. Όχι, πολλοί και από του κύριου Μποτσέα και από το ΚΚ μπορώ να τους βάλω όλους αυτούς για τον ίδιο σκοπό που είμαι και εγώ και ο αυτός και ο καθένας να δουλέψουμε για το Δήμο Μαλεβιζίου. Αυτός δεν είναι εξάλλου σκοπό μας. Πώς να δουλέψουμε όλοι μαζί. Όταν δουλέψουμε όλοι μαζί, αποτέλεσμα θα έρθει. Ένας άνθρωπος σε δύο ανθρώποι και αυτά δεν φέρουν αποτελέσματα. Ανοίγμα συνεργασίας και προς τις άλλες παρατάξεις εφόσον εκλεγείτε, έτσι, αυτό λέτε αμέ, τώρα. Αμέ, γιατί δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει πετύχει, για ποιο λόγο να μην τον έχεις μαζί σου να συνεννοηθείς, αφού για τον ίδιο σκοπό είμαστε. Ο Δήμος δεν είναι ένα μαγαζί που θα το αγοράσω εγώ και είναι δικό μου και ό,τι θέλω κάνω. Όχι. Είναι κάτι που πας εκεί για να βοηθήσεις τον τόπο σου. Είναι κάτι που πας εκεί για να δώσεις κάποια πράγματα που εσύ γνωρίζεις παραπάνω, που είσαι ικανός να γίνουν τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι. Αν δεν απαιτήσεις σήμερα λίγο παραπάνω, δεν παίρνεις πράγματα. Νομίζω ότι οι τελευταίες κουβέντες δείχνουν ποιο είναι αυτό το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθείτε όταν λέτε ο Δήμος δεν είναι ένα μαγαζί να το αγοράσω. Επιθυμώ και θα επιδιώξω τη συνεργασία και με τις άλλες πολιτικές παρατάξεις, εφόσον εκλεγώ, γιατί πρέπει να πάω μπροστά και να πάω μπροστά αυτόν τον τόπο που λέγεται Μαλεβίζη, που μου αρέσει, με πονάει. Έχει αρκετές δυνατότητες να εξελιχθεί και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Και βέβαια φαντάζομαι ότι μιλάτε για δυνατότητες που μπορούν να εξελιχθούν, δυνατότητες που μπορούν να αναπτυχθούν και μέσα από τα προγράμματα και στη συνεργασία με το κεντρικό κράτος, έτσι ώστε να πάτε μπροστά, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε, κύριε Πιτσεκάκη, από την άλλη και το πόσο σφιχτά ήταν τα οικονομικά, όχι μόνο το Δήμο Μαλεβιζίου και όλων των Δήμων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας κλπ. Και αυτά κάποια στιγμή και μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης θα πρέπει να αλλάξουν, έτσι δεν είναι? Ίσα που όσοι εκμεταλλευτήκανε και την πανδημία, λεφτά πήρανε. Το θέμα είναι πόσο πιέζεις το κάθε πράγμα και πόσο εκμεταλλεύεσαι. Σε εισαγωγική, δηλαδή δεν εννοώ εκμετάλλευση ότι ξέρεις κάτι, απαιτείς. Απαιτείς ότι ξέρεις κάτι, έχω πρόβλημα. Εδώ οι δημότες μου θένε αυτά. Πρέπει να. Τι θέλει ένας Δήμος? Μελέτες. Πέρα από τις μελέτες, δεν μπορείς να πάρεις λεφτά. Όταν έχεις όμως μελέτες και φτιάχνουν και δουλεύουν, είναι όριμες. Και ξέρεις τι γυρεύει. Πρόσεξε πάνω απ' όλα να ξέρεις τι γυρεύει. Δηλαδή η μελέτη που θα πας όπου την πας να είναι 100% ασφαλής, να μην γυρίσει πίσω. Γιατί εκεί χάνεται και το παιχνίδι. Ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει ένας σκόπος, ένας χρόνος να τυραννίεσαι, να και την ώρα που θα φτάξεις και που πρέπει να σου λένε ξέρεις κάτι, γύρνα πίσω, είναι όλα μηδέν. Ξέρετε πόσοι δήμαρχοι έχουν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Εγώ τώρα που ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, κάθομαι και δουλεύω αυτό το, δηλαδή λέω ρε παιδιά γιατί δεν προχωρά αυτό. Έτσι. Α, έφερε τη μελέτη εδώ, δεν ήταν όριμη, δεν ήταν σωστή. Δηλαδή το κάθε πράγμα να το πιάνουμε από εκεί που πρέπει και να κοιτάμε αυτά που πρέπει. Μάλιστα. Για να πάει ο τόπο μας μπροστά. Είναι αμαρτία. Ζούμε στο καλύτερο σημείο του κόσμου. Και έπρεπε να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που έχουμε γεννηθεί στην Κρήτη. Και ο καθένας κριτικός στον τόπο που είναι, έπρεπε να είναι υπερήφανος για τον τόπο του και να κάνει πράγματα για τον τόπο. Να μπούμε στην παιδεία, να πάμε στα σχολιά, στα γυμνάσια, να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά. Να ασχοληθούν με την καθαριότητα, να ανταμείψουμε τα παιδιά. Να τα μάθουμε πραγματικά αύριο πώς να φέρονται. Να μην πετούν τα ίδια τα παιδιά που μεγαλώνουν, τα κυπελάκια κάτω, τους καφέδες, τα μπουκαλάκια. Να τους εξηγήσουμε πόσο καταστροφικό είναι αυτό για το περιβάλλον. Μιλάτε για ένα Δήμο που θα έχει ρόλο προτύπου. Ένα δήμαρχο, ένα Δήμο, εφόσον εκλεγείτε, που θα δίνει το παράδειγμα, αλλά θα το δίδει όχι θεωρητικά, αλλά με πράξεις, ακόμα και για τη συμπεριφορά των δημοτών, σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται, έτσι. Ακριβώς. Πρέπει να μάθουμε όλοι να σέβομαστε ο ένας τον άλλο. Δεν είναι μόνο, ξέρεις κάτι, να πάρουμε από το Δήμο. Τι να πάρεις, αλλά και τι πρέπει να δώσεις. Τι πρέπει να κάνεις. Να πάρεις πραγματικά. Είμαστε εδώ για σας.
αλλά και εσείς να είστε για μας. Το ίδιο πράγμα είναι για όλους μας. Μας αφορά όλους αυτό. Είπα, δεν είναι μαγαζί μου αυτό που πάω να διεκδικήσω. Είναι κάτι που έχουμε όλοι ευθύνη, που πρέπει να δώσουμε όλοι, από, ο κάθενας από όπου μπορεί. Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Πιτσικάκη, και σε αυτή την πρώτη μας κουβέντα δώσατε και το στίγμα του δικού σας του οράματος και του σχεδίου για τον Δήμο Μαλεβιζίου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που το κάνατε μέσα από τη συχνότητα του 984. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ξεκινάτε νομίζω σήμερα για τα προεκλογικά σας. Εγώ, ναι, ξεκινάμε από σήμερα από το πολίτρο σου. Και θα ήθελα να πω ότι και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν ούτε οι φαφάρες ούτε τα πολλά λόγια. Γι' αυτό με έχουν καλέσει σε εκπομπές, σε αυτά, και δεν πολύ βγαίνω, γιατί δεν μου αρέσει να λέω λόγια. Μ' αρέσει να κάνω πράξεις πάντα στη ζωή μου. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να λέω και να ζωγραφίζω στα χαρτιά και να μένω τα χαρτιά. Τι ώρα θα είστε σήμερα στο Πολύδροσο? Δεν άκουσα. Τι ώρα θα είστε σήμερα στο Πολύδροσο για τους ανθρώπους που σας ακούν? Μετά τις 7.30 ώρα θα κάνω μια βόλτα από εκεί σε όλα. Όπου μπορούμε να δούμε. Εντάξει, οι βόλτες τώρα και αυτά πρέπει να μας δει ο κόσμος, να μας μάθει πιο πολύ. Αλλά η ουσία είναι τα προβλήματα, δεν είναι οι βόλτες. Και η επίλυσή τους, πολύ σωστά το λέτε. Ακριβώς. Οι πράξεις και όχι η θεωρία. Δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό που είπατε. Κύριε Πιτσικάκη, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη κουβέντα μέσα από τη συχνότητα του 984. Η αλήθεια είναι ότι με πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αν και ξέρετε για κάθε κουβέντα που είπατε νομίζω ανοίγουν διαφορετικά κεφάλαια, δρόμοι, δίκτυα, παραλιακό μέτωπο, ορεινός δήμος κλπ. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πιτσικάκη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλά, γεια σας.